Η Huawei, μετά από αρκετό καιρό, είναι αλήθεια, πραγματοποίησε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό event για την παρουσίαση ενό νέου smartphone. Το έκανε παρά το γεγονό ότι τα σύννεφα των κυρώσεων από τη ΣΥΠΑ δεν έχουν διαλυθεί. Κάτι που δείχνει τη θέλησή τη να συνεχίσει την εντυπωσιακή τη πορεία στην κατηγορία των smartphones. Φυσικά, επειδή εδώ είναι η Ελλάδα, πριν ακόμα το κινητό μπει στι προθήκε των καταστημάτων, άρχισαν τα όργανα από αντικειμενικού υπέρμαχου τη τσέπη των καταναλωτών, οι οποίοι έχουν βάλει ω σκοπό τη ζωή του, φαίνεται, την υπεράσπιση του τραπεζικού λογαριασμού. Θα ακούσετε και θα διαβάσετε με το συμπάθειο αρκετέ μπουρδολογίε και υπεύθυνε δηλώσει τύπου Το κινητό είναι άχρηστο χωρί Google Services ή δεν έχει καν Android ή το ακόμα πιο εξωφρενικό, τι να την κάνεις μια συσκευή με πειραματικό λειτουργικό. Ξεκινάμε λοιπόν με τις δικές μας απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις, τις οποίες προσυπογράφουμε επώνυμα, εγώ προσωπικά προσυπογράφω επώνυμα, Νίκο Συγκονό παρακαλώ, χωρίς καμία επιφύλαξη και να είστε σίγουροι δεν πρόκειται να κρυφτούμε πίσω από ψευδόνυμα και διπλούς λογαριασμούς στα social media για να κάνουμε σχολιάκια. Πρώτον λοιπόν, το νέο Nova 9 είναι χρηστικότατο και το 99% των χρηστών θα κάνει τη δουλειά του όπω έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Όλε οι δημοφιλεί εφαρμογέ τρέχουν κανονικά και η γνωστή Android εμπειρία που έχουμε συνηθίσει και έχουμε αγαπήσει μάλιστα σε κινητά τη Huawei θα είναι παρούσα και μάλιστα αρκετά αναβαθμισμένη λόγω του νέου EMUI 12 που υπάρχει στη συσκευή. Δεύτερον, στη συσκευή όπως αναφέραμε παραπάνω υπάρχει τελευταία έκδοση του interface της Huawei, το EMUI 12, το οποίο καλύπτει όμορφα το λειτουργικό, το οποίο δεν είναι άλλο από το Android 11. Σταματήστε λοιπόν να λέτε βλακίες. Εδώ υπάρχει Android 11 και όχι κάτι περίεργο. Τρίτον, πειραματικό λειτουργικό. Δεν υπάρχει δύο πράγμα, παιδιά. Ένα ως υπάρχει ή δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που είναι διαθέσιμος στους καταναλωτές, λοιπόν, υπάρχει και παρά υπάρχει. Και σίγουρα δεν είναι μια κάποια... Ε, φανταστική πειραματική θεραπεία για το σκορβούτο, την αθρίτιδα ή την αλοπεκία. Αυτή είναι η πραγματικότητα και οτιδήποτε άλλο λέγεται είτε προέρχεται από μηδενική γνώση του αντικειμένου είτε λέγεται εκ του πονηρού. Εγώ λοιπόν τώρα θα σας δώσω κάποιους καλούς λόγους για να αγοράσετε το Nova 9 και θα σας πω και κάποια μειονεκτήματα τα οποία ίσως να σας αποτρέψουν. Θα τεκμηριώσω τις απόψεις μου με everyday κριτήρια και σίγουρα δεν θα φοβηθώ να σας αναφέρω κάτι που είναι αρνητικό. Πάμε λοιπόν. Ποιότητα και design. Τι να πει τώρα για αυτό το τηλέφωνο. Το νέο Nova 9 είναι από τα πιο όμορφα κινητά που υπάρχουν στην κατηγορία τιμή. Σε αυτή την κατηγορία τιμή. Είναι πανάλαφρο, είναι λεπτό και το φινίρισμα είναι υπεράνω κριτική. Αυτό βέβαια δεν με σοκάρει ιδιαίτερα, μια και όλα τα κινητά έχουν αυτό το κάτι, αυτό που κάνει να ξεχωρίζει του μεγάλου κατασκευαστέ από του μικρότερου ή του νέου να εισερχόμενου στον χώρο. Πρώτα απ' όλα το design δεν μιμείται κανέναν. Βάζει τη δική του υπογραφή κυρίω με τη σχεδίαση τη κύρια κάμερα, αλλά και το διπλό φινίρισμα στην πλάτη, που ειδικά στη Starry Blue έκδοση αυτήν εδώ, του δίνει μια φοβερή αίσθηση πολυτέλεια που μόνο μια ναυαρχίδα μπορεί να δώσει. Δεύτερον, οθόνη. Η Huawei εξόπλισε τη συσκευή με μια φανταστική οθόνη OLED ανάλυση 240x1080. Έχει aspect ratio 19,5 προ 9 και 392 ppi pixel density. Ταχύτητα 120 Hz. Φανταστική ποιότητα απεικόνηση, το βλέπετε και εσεί. Λάμπει αυτή η οθόνη. Υποστηρίζει HDR10. Μάλιστα το γεγονό ότι έχει αυτέ τι υπέροχε καμπύλε, είναι κυρτή και από τι δύο πλευρέ, κάνει τα πλαίσια να εξαφανίζονται. Τα όποια πλαίσια υπήρχαν δηλαδή, γιατί δεν είναι και πολλά τα πλαίσια, δεν είναι και πολύ μεγάλα τα πλαίσια. Σε όλε μα τι δοκιμέ, είτε τη δοκιμάσαμε σε βράδυ, είτε ημέρα, είτε με έντονη ηλιοφάνεια κτλ., η οθόνη έπαιξε απίστευτα. Άλλο ένα λοιπόν λόγο για να αγοράσει το Nova 9. Εξοπλισμό. Το Nova 9 χρησιμοποιεί το Snapdragon 778G στην έκδοση όμω 4G. Το modem έχει κοπεί εξαιτία των γνωστών περιορισμών από τη ΣΥΠΑ. Οι επιδόσει είναι αξιόλογε και σε καθημερινή χρήση δεν παρατήρησα καμία καθυστέρηση. Αν βέβαια είσαι τόσο μπροστά που χρησιμοποιείς καθημερινά 5G, καλό, ήταν, θα, καλό θα, ήταν να κοιτάξει αλλού. Ένα από τα πιο σημαντικά χαρτιά του Nova 9 είναι η φόρτιση των 66W. Αυτό σημαίνει ότι σε 18 λεπτά θα έχει φορτίσει το 60% τη μπαταρία, η μπαταρία είναι 4300 mAh, ενώ σε 38 λεπτά το 100%. Ασύρματη φόρτιση δεν υπάρχει. Και εδώ λοιπόν, ίσω να υπάρχει ένα αποτρεπτικό παράγοντα για εσένα που έχει επενδύσει σε κάποια βάση για το γραφείο ή το αυτοκίνητο. Στην υπόλοιπη συνδεσιμότητα έχουμε NFC, έχουμε Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 και GPS με GLONASS, BTS, Galileo, QZSS και Navic. Τέλεια λοιπόν τα πράγματα εδώ. Κάμερες διαχειρός Huawei. Η Huawei δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι δεν είναι ελεύθαντας, ειδικά όταν μιλάμε για κάμερες. Τα κινητά της παραμένουν στην κορυφή των καλύτερων κάμερα phones και το Nova 9 δεν θα μπορούσε να είναι παραμελημένο σε αυτό το τομέα. Έχουμε ένα μεγάλο αισθητήρα RYYB 50MP Ultra Vision αλλά ενώ υπάρχει στο εσωτερικό και η Huawei X Diffusion Engine, η οποία μπορεί να διαχειριστεί τεράστιο όγκο δεδομένων για την ταχύτερη επεξεργασία εικόνα. Την κάμερα αυτή πλαισιώνουν μια υπερευρυγόνια των 8 MP. Βλέπετε, οι υπόλοιπε βρίσκονται σε δεύτερο, πάνω στο module αυτό, αλλά σε δεύτερο στρογγυλό, σε στρογγυλή διάταξη. Την κάμερα λοιπόν αυτή πλαισιώνει μια υπερευρυγόνια των 8 MP, μια μάκρο για τι κοντινέ λήψει και ένα αισθητήρα βάθο για πορτρέτα. Οι φωτογραφίε που έχω πάρει είναι. Πάρα πολύ εντυπωσιακέ. Μπορείτε να τις δείτε και στο αναλυτικό review του Matrix Live. Άρα λοιπόν και στον τομέα των καμερών έχουμε μια πολύ αξιόλογη πρόταση. Και τώρα ας περάσουμε στον σημαντικότερο και πέμπτο λόγο για τον οποίο πιστεύουμε ότι η Huawei και το νέο της κινητό Nova 9 αξίζει την προσοχή σας. Όπως είπαμε έχουμε και Android λειτουργικό, είναι και χρηστικό το τηλέφωνο και ναι, δεν έχει Google Services. Η έλλειψη Google Services από τα κινητά τη Huawei έχει δημιουργήσει αρκετέ λάθο εντυπώσει. Κάποιοι πιστεύουν ότι δεν μπορούν να εγκαταστήσουν τι αγαπημένε του social media εφαρμογέ. Κάποιοι άλλοι ότι δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κινητό για τίποτα άλλο από τηλεφωνικέ κλήσει. Διάολε, κάποιοι με έχουν ρωτήσει αν μπορούν να κάνουν αναζήτηση στο Google Search. <laughs> Παιδιά, ηρεμήστε. Οι αναζητήσει σα θα γίνουν κανονικά ανοίγοντα τον browser όπω έχετε συνηθίσει να κάνετε και στο PC σα και στο tablet κτλ ενώ ακόμη και το email σας είναι προσβάσιμο από εδώ. Φυσικά, μπορείτε πάντα να βάλετε το email σας μέσα στο, στον email client της Huawei, στο Outlook ή σε οποιοδήποτε άλλο email client τέλος πάντων χρησιμοποιείτε εσείς, ή σας αρέσει να χρησιμοποιείτε. Όχι, δεν υπάρχει εφαρμογή Gmail, αλλά αυτό ίσως να είναι και καλύτερο, γιατί ποιο μπορεί να συγκρίνει τώρα τη διαχείριση των email από έναν καλό email client όπως είναι το Outlook και την εφαρμογή της σε Google, το Gmail. Εκεί τα πάντα γίνονται σαλάτα. Κάποιοι ίσως να ρωτήσουν και τι θα κάνουμε με τα Google Maps. Μα τα Google Maps παίζουν κανονικά. Σας είπε κανείς ότι δεν μπορείτε να κάνετε πλοήγηση. Λάθος λοιπόν. Πρόβλημα βέβαια θα έχουν όσοι παίζουν παιχνίδια που χρησιμοποιούν τα Google Services. Έτσι για παράδειγμα το Jurassic World Alive, το οποίο το παίζω και εγώ κάποιες φορές, το χρησιμοποιώ και εγώ κάποιες φορές, δεν θα παίξει το κινητό, μιας και χρησιμοποιεί τους χάρτες της Google, το API των χαρτών της Google. Εγώ προσωπικά με περισσότερες από 100 εφαρμογές εγκατεστημένες μέσα στο κινητό μου, δεν κατάφερα να βρω μόνο τρεις. Αυτό κάτι πρέπει να σας λέω. Α είμαστε ειλικρινεί, ρε παιδιά. Η καθημερινότητα τη πλειοψηφία των χρηστών περιλαμβάνει πλόγηση στο διαδίκτυο, χαζολόγημα σε Facebook, Twitter, Instagram, TikTok και χρήση κάποιων τραπεζικών εφαρμογών ή ακόμα και παραγγελία φαγητού από κάποια γνωστή πλατφόρμα. Όλα τα παραπάνω θα τα κάνετε χωρί κανένα απολύτω πρόβλημα και αυτό σα το υπογράφω. Αν είναι ενοχλητικό ότι δεν υπάρχει επίσημη υποστήριξη από την Google, Ναι, είναι, είναι πολύ ενοχλητικό. Αλλά δεν είναι και το τέλο του κόσμου. Υπήρχε ζωή και πριν την Google και σίγουρα θα υπάρξει και μετά το τέλο τη. Προσωπικά, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να υπάρχει Android και συμβατότητα με τι εφαρμογέ που χρειάζομαι. Και αυτό το Nova 9 μου το προσφέρει σε τεράστιο βαθμό. Αυτή είναι λοιπόν η γνώμη μου για το νέο Nova 9 και σα τη γράφω χωρί φόβο και σίγουρα χωρί πάθο. Πριν βιαστείτε κάποιοι να πείτε ότι τα παίρνω, σα λέω ειλικρινά, μακάρι να τα έπαιρνα. Έχω το ίδιο μηχανάκι και το ίδιο αυτοκίνητο από το 2006 μέρο στο ίδιο διαμέρισμα που έμενα από, από Πιτυρικά. Και όπω οι περισσότεροι από εσά, μετράω με αγάπη και στοργή το κάθε ένα ευρώ που υπάρχει στην τσέπη μου. Γι' αυτό και θέλω κάθε αγορά που να μετράει 100%. Σίγουρα δεν θα σα πρότεινα να αγοράσετε μια συσκευή η οποία δεν θα κάνει τη δουλειά σα. Είμαι ο Νίκο Οικονόμου από το Matrix Life και αυτοί είναι οι 5 λόγοι για του οποίου πιστεύω ότι πρέπει να αγοράσει κάποιο το καινούριο Huawei Nova 9.